Πάμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον αγαπητό μας φίλο, τον Άγγελο τον Μπέκα, που αφήνει τη μεγάλη του αγάπη την Ένωση και πάει λίγο πιο πέρα στον Τηλεκράτη. Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα, Κωστά. Δεν ξέρω αν αυτά που λέω, που είπα για τον Τηλεκράτη, ισχύουν. Εσύ θα μας τα πεις, αφού αναλαμβάνεις τα ενία της ομάδας, να μας δώσεις έτσι λίγο και το στίγμα, γιατί διαβάζοντας βλέπω ότι προχωρούν οι ανανεώσεις. Το κλίμα είναι πολύ θετικό. Δώσε μας λίγο έτσι τη δική σου πρώτη εμπειρία. Καταρχήν να ευχαριστώ το συμβούλιο του Τηλεκράτη Λευκάδος που με εμπιστεύτηκε να λάβω τις στίγες της ομάδος. Όπως είπες και πριν, προχωράει βέβαια με προγραμματισμό. Με ένα σχεδιασμό που είχε το ΔΣ και που συμφωνώ και εγώ μαζί τους, ότι πρέπει να μείνει ο περσινός ο κορμός, το μεγαλύτερο μέρος των ποδοσφαιριστών. Νομίζω προχωράνε όπως τα έχουμε πει, όπως τα έχουμε συμφωνήσει. Να ανανεώσουν πρώτα τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές που έπαιζαν στην ομάδα την περσινή σεζόν και μετά να δούμε τι αδυναμίες έχει η ομάδα και έτσι να πράξουμε με τις αδυναμίες που έχει η ομάδα να μπορούμε να βρούμε τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές που να μπορέσουν να πλησιώσουν τα ήδη υπάρχουν παιδιά της ομάδος. Ναι. Πάντως οι πρωτοκλασσάτοι έμειναν. Τώρα από εκεί και πέρα οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Εσύ έχεις κάποιες προτιμήσεις σε κάποιες θέσεις που θέλει ενίσχυση η ομάδα από πέρυσι? Τι να έχεις παρακολουθήσει? Κοίτα να δεις. Το θέμα είναι, από ό,τι είπαμε και με τα παιδιά και με το ΔΣ του Τηλεκράτη, να μείνουν όλα τα περσινά παιδιά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ το περσινό. Έχουν ακόμα 4-5 κρεμότητες να κλείσουν. Κλείνοντας το ρόστερ, όπως είπαμε τις προηγούμενες σεζόν, νομίζω όλοι έχουμε δει τι αδυναμίες έχει η ομάδα και θα πράξουμε αναλόγως, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα και θέσεις κτλ. Ξέρουμε τις αδυναμίες και νομίζω ότι θα πράξουμε αναλόγως για να βοηθήσουμε την ομάδα να πραγματοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει το ΔΣ. Που είναι και η φιλοσοφία του Τηλεκράτη, νομίζω είναι μια φιλοσοφία η οποία φορώντας τη φανέλα και εκπροσωπώντας τον Τηλεκράτη, νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία σου δίνει τη δυνατότητα και την έγκλη να σκέφτεσαι διαφορετικά και να λειτουργείς διαφορετικά. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό, έχω την αίσθηση, γιατί όλα γίνονται έτσι με μια σειρά, έτσι, με πρωτοβουλίες που είναι σοβαρές. Δεν ξέρω τον νέο πρόεδρο ποιος είναι ο νέος ο πρόεδρος εκεί στην ομάδα. Είναι ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος ήταν πέρσι αντιπρόεδρος της ομάδας και φέτος ανέλαβε τα ενία της ομάδας. Ναι. Νομίζω ότι δεν είναι ο Τηλεκράτης, το ΔΣ, δεν νομίζω ότι απαρτίζεται μόνο από τον πρόεδρο. Είναι ένα ΔΣ, το οποίο πρώτη φορά το βλέπω ότι είναι ενωμένοι, είναι μαζεμένοι. Ό,τι γίνεται με δημοκρατικές διαδικασίες, αποφασίζουν όλοι μαζί και νομίζω αυτό πρέπει να είναι το στίγμα της ομάδας. Να το διαφυλάξει, να το συνεχίσει, λες εσύ. Να το συνεχίσει και νομίζω ότι είναι πρωτοπόρος προς το παρόν σε αυτό το πλαίσιο που έχουν βάλει, σε αυτή τη λογική που κινούνται. Ναι. Δεν νομίζω να μπορέσει να το πραγματοποιήσει άλλη ομάδα προς το παρόν. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν άλλες ομάδες, αλλά εμπειρικά το λέω και από ό,τι βλέπω. Για την παλιά σου αγάπη εδώ, την ομάδα της Πρέβεζας, τι έχεις να πεις? Εντάξει, την Ένωση την αλλάζω, έτσι προσέχω. Δεν είναι άλλος ο στόχος. Πόσα χρόνια είσαι στην Ένωση? Άλλος ο στόχος θα έπρεπε, άλλος ο στόχος στη Τηλεκράτη. Νομίζω ότι μου έγινε μια πρόσκληση από τον Τηλεκράτη να κουβεντιάσουμε, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Βέβαια με τις ευλογίες της ομάδος και με τον ποδοσφαιριστών βασικά που με ενδιαφέρει περισσότερο και με το ΔΣ ήρθαμε σε μια συνεννόηση. Δεν στο κρύβω ότι εντάξει, ενδιαφέρομαι για την Ένωση, γιατί ακολουθεί για μένα από πίσω όλη η Ακαδημία. Φέτος ανεβούν 3-4 παιδιά από την Ακαδημία, πέρσι βγήκε πρωταθλήτρια στο παιδικό πρωτάθλημα. Πήρε η ομάδα έναν αξιόλογο προπονητή, έναν έμπειρο προπονητή, που νομίζω ότι και αυτός θα ακολουθήσει λίγο το πλάνο που έχουμε θέσει στον ΔΣ. Δεν είπε το όνομα του προπονητή. Είναι ο Κώστας Αμάρατος. Έχει ανακοινωθεί. Νομίζω ότι το γνωρίζετε. Ο Κώστας Αμάρατος. Δεν το ήξερα εγώ προσωπικά. Ναι. Όχι, να έχει ανακοινωθεί. Είναι ένα έμπειρο προπονητή. Καλός και καλό παιδί. Και καλός χαρακτήρας. Καλό παιδί. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Να είναι καλός και να μπορέσει να προσεγγίσει τα νέα παιδιά
με όρεξη για δουλειά, με αγάπη, ναι, να μπορέσει να συνεχίσει ο Κώστας. Γιατί εντάξει. Άγγελε, εγώ, ναι, εγώ ήθελα πραγματικά έτσι αυτή την καινούργια σου προσπάθεια να έχεις επιτυχίες, γιατί είσαι ένας άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος και κάνεις μια μεθοδεμένη προσπάθεια πολλά χρόνια. Να ευχηθώ ότι καλύτερο, θα είμαστε εδώ να σε παρακολουθούμε. Τι άλλο να πω δηλαδή, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο, υγεία να έχουμε και νομίζω ότι... Θα πάνε καλά. Καλή σου επιτυχία στη νέα διαδρομή. Να είσαι καλά, Άγγελε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.